Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί του Εύρου, στη Σαμοθράκη, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Γαλατούμο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντζής. Επέτειος. Στους τηλεθεατές μας. Επέτειος σήμερα για από το όλο καύτωμα της Σαμοθράκης, μια θλιβερή επέτειος για το νησί της Σαμοθράκης, 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα την τιμητική μας, θα πούμε σε εισαγωγικά, γιορτάζουμε την δυσφαγή των 700 διθέσεων ευκάστην είσοδο της χώρας. Συμμετείχε και η Σαμοθράκη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στο 1821 με αυτή τη σφαγή. Έγινε μια σφαγή η οποία προηγήθηκε και των ψαρών και της Λίμνου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας. Τιμήσαμε λοιπόν και εμείς τους νεκρούς, αποδώσαμε φόρο τιμή στο αίμα το οποίο χύθηκε για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι εδώ στο νησί και να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα πολύτιμα αγαθά τα οποία μας προσφέρει το νησί της Σαμοθράκης. Πώς τιμήθηκε η σημερινή επέτειος, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Έγινε δοξολογία, μνημόσυνη δέηση. Κατατέθηκαν στεφάνια από τα σώματα ασφαλείας και από τους τοπικούς φορείς εδώ. Και μέχρι εκεί δεν επιτρέπονται παραλλάσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και κάτι άλλο ιδιαίτερο. Σε πολύ λοιπόν στενό κύκλο και μόνο με τους φορείς και με τους αρχηγούς και των ενόπλων δυνάμεων εδώ, αλλά και των υπηρεσιών του αστυνομικού τμήματος, του πυροσβεστικού κλιμακίου, του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού, κατατέθηκε στεφάνι σε ένδειξη τιμής. Και από εκεί και πέρα η μέρα κύλησε ομαλά. Ήταν μια μέρα εργάσιμη όπως είναι κάθε μέρα στο Δήμο. Δεν είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η μέρα η οποία ο Δήμος είναι κλειστός. Κανονικά λοιπόν λειτουργήσε. Το πρωί έγιναν αυτά που έγιναν και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε. Πάντως, για όσοι γνωρίζουν ίσως τα τελευταία χρόνια ή κάθε 1η Σεπτέμβρη ακούν για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης, το επόμενο διάστημα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά για τη Σαμοθράκη μέσα από την ταινία 5, αυτή την οποία στηρίζετε κι εσείς ως Δήμος Σαμοθράκης, προκειμένου να βγει προς το ευρύ κοινό. Ακριβώς το έχετε πει και τοποθετηθήκατε πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήσαν τα γυρίσματα των 5. Ο Δήμος συμμετέχει με τον οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει. Νομίζω δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί υπήρξε μια παρεξήγηση η οποία λύθηκε και δεν θέλω να δώσω περισσότερο συνέχεια. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Τοποθετηθήκαν και οι υπεύθυνοι της ταινίας, αλλά και από πλευράς Δήμου λύθηκε η επιδίωκτη παρεξήγηση. Με τον τρόπο που μπορεί ο Δήμος θα βοηθήσει την ταινία, νομίζω ότι έγιναν οι εξηγήσεις και οι επεξηγήσεις, εκατέρωθεν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, Δήμαρχε, να πούμε ότι υπήρξε κάποια σχόλιο ότι δεν υπήρξε στήριξη από την πλευρά του Δήμου Σαμοθράκης. Αντιθέτως, εσείς έχετε τα χαρτιά στα χέρια σας και μάλιστα και την επιχορήγηση από την ΠΕΤ με 10.000 ευρώ προκειμένου να στηριχθεί αυτή η ταινία. Λάθος πληροφόρηση και λάθος εξηγήσεις είχαν δοθεί. Νομίζω ότι ο Δήμος μέσω αιτήματος το οποίο έκανε στην ΠΕΔ διπλασιάστηκε το ποσό των 5.000 που ήταν ένα αρχικό ποσό της ΠΕΔ για να δώσει για τα γυρίσματα. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαμε εμείς να συνδράμουμε οικονομικά, κάναμε ένα αίτημα προς την ΠΕΔ, το οποίο από 5 έγινε 10.000 ευρώ, να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο εμείς να συνδράμουμε. Έγινε αποδεκτό νομίζω το αίτημα σήμερα. Ήταν να συζητηθεί, νομίζω ότι πρέπει να πέρασε το αίτημα αυτό. Από εκεί και πέρα και εμείς είχαμε δεσμευτεί ότι και με άλλους τρόπους οτιδήποτε ήταν αυτό σε χορηγία, είτε σε δωμάτιο, είτε σε φαγητό εδώ με χορηγούς, θα βρίσκαμε κουμπάρσους και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τα γυρίσματα αυτά. Παραμένουμε στις αρχικές μας τοποθετήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο ότι βγήκαν αρκετοί και σχολιάσαν, και μάλιστα Δημοτική Σύμβουλη, ότι η παράταξή μας σαν Δημοτική Αρχή, ήμασταν αρνητικοί, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Υπάρχει το Συμβούλιο, το οποίο είχε ανεβεί στη σελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης. Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά για την τοποθέτηση όλων μας. Υπήρξε μια αρνητική τοποθέτηση, αρνητική σε εισαγωγικά. Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, μπορεί άλλωστε κάποιο να πει μια διαφορετική γνώμη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον ζήτημα. Νομίζω δεν θέλω να το δώσω συνέχεια εγώ προσωπικά. Ας σταματήσουμε εδώ. Κρατάμε το γεγονός ότι ο Δήμος στηρίζει αυτό το εγχείρημα. Έτσι. Και για μας θα είναι καλό αυτό αν κυκλοφορήσει, θα δώσει μια διασημότητα στη Σαμοθράκη και νομίζω το χρειαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι
καλά οτιδήποτε έτσι για το νησί. Έτσι, οτιδήποτε αφορά την προβολή του νησιού και κυρίως και την ιστορία του για να τη γνωρίζουν ακόμη περισσότερο είναι προς όφελος φυσικά, που φέτος το νησί τουλάχιστον δήμαρχε νομίζω ότι ήταν στα καλύτερά του από τουριστική σεζόν. Και εγώ αυτό νομίζω, είναι νομίζω μια άποψη η οποία και διαρχεί τις τελευταίες ημέρες σε πολλές επαφές που έχω κάνει εδώ με τους επαγγελματίες και με τους ξενοδόχους. Όλοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ποτέ το νησί μέχρι τέλη Αυγούστου δεν είχε τον κόσμο που έχει και ακόμα αρκετά δωμάτια είναι κλειστά. Βλέπω μια σχετική κίνηση που επικρατεί. Άλλη χρονιά νομίζω ότι μετά τις Παναγίες μέχρι 20 του μηνός το νησί σχεδόν άδειο, δεν σχεδόν λέω, όχι ότι ήταν άδειο. Παρ' όλα αυτά, φέτος νομίζω ότι υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα. Να πούμε ότι εντάξει, και το πλοίο είναι γεγονός που βοήθησε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και η διαφήμιση που έγινε από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, φέραμε το ρωμάνικο κανάλι, διαφημίστηκαμε και στο εξωτερικό αρκετά. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ. COVID-free νησί από τα πρώτα που δηλώθηκαν. Θα έφτανα εκεί. Φροντίσαμε το νησί εν καιρός να γίνει εμβολιασμός και να πάμε πάρα πολύ καλά σαν στο ποσοστό το οποίο ήταν το επιθυμητό για να βγάλουμε το νησί μας σαν COVID-free προορισμός. Πράγμα το οποίο και έγινε. Νομίζω και αυτό βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όλα σιγά σιγά νομίζω ότι ήταν προς θετική πλευρά, ώστε φάνηκε. Επιτρέψτε μου να πω ότι φάνηκε αυτό και από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και το είχα πει και τότε, αν θυμάστε, ότι ήταν ένας καλός ιονός ότι το καλοκαίρι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν πέσαμε έξω, γιατί περιμέναμε. Εγώ την περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο ότι είμαστε δεύτερη χρονιά σε εποχή COVID, αλλά σας είπα ότι το γεγονός και το COVID και όλα τα άλλα τα οποία όσα προανέφερα βοηθήσανε πάρα πολύ στο να πάει το νησί πάρα πολύ καλά όσο αφορά αυτό το τουρισμό μας. Ωστόσο, οι καλές ειδήσεις συνεχίζονται. 128.000 ευρώ για έργα. Τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα έργα, Δήμαρχε? Έπεται και συνέχεια, πολύ μεγάλη συνέχεια επί της κυρία Κουματζίδου. Αυτά περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της στέγης του γυμνασίου Λυκείου, που ένα κωδικό που υπήρχαν χρήματα παλιά στην περιφέρεια, το οποίο ποτέ δεν μπορέσουμε να απορροφήσουμε. Έγινε λοιπόν μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας. Ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα επίσημα από την περιφέρεια και μας δόθηκαν. Όπως επίσης και ένα ποσό το οποίο είναι 7.000 ευρώ, το οποίο δόθηκε για αγροτική οδοπία. Κρατάω την πολύ καλή επαφή και ανταπόκριση την οποία έχω από την περιφέρεια. Ευχαριστώ, έτσι μου δίνει την ευκαιρία μου να ευχαριστήσω και τον κύριο Μέτρη και τον κύριο Παράσκο, που είναι υπεύθυνος εκεί στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, αλλά και την κυρία Μαυράκη, η οποία βοήθησαν πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτές τις δύο προγραμματικές, να κάνουμε έστω τα δύο αυτά τα εργάκια, και από πίσω έρχονται και άλλες χρηματοδοτήσεις μέσω της περιφέρειας, τις οποίες θα τα δείτε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, γιατί δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Είναι όμως εντός λίγου διαστήματος, θα ανακοινωθούν, θα γίνουν και άλλες ανακοινώσεις. Είναι πράγματι γεγονός. Το πρώτο το έργο έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την αποκατάσταση της στέγης του γυμνασίου Λυκείου, και το δεύτερο με την αγροτική οδοπία. Και για πείτε μου τώρα τα επόμενα δύο χρόνια για τη νέα δημοτική αρχή. Είχαμε ανασχηματισμό στον Δήμο Σαμοθράκης. Προχωρήσατε σε αλλαγές? Αυτή τη στιγμή έχουμε ανανεώσει τους υπάρχοντες αντιδημάρχους. Μέχρι 7 του μηνός η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έγινε στις προάλλες, η κυρία Σόνια Βασιλιάδου, παραμένει και θα γίνουν εκ νέου ξανά εκλογές για την υποψηφιότητα της Προέδρου. Και εκτός αυτού, όπως γνωρίζετε, στις 7 Νοεμβρίου καλούμαστε να βγάλουμε εκ νέου και νέα Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα. Και ποιότητα ζωής, την οποία δεν έχουμε εμείς σαν Δήμος. Να ξέρετε, επειδή είμαστε μικρός Δήμος, δεν δικαιούμαστε να έχουμε Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Συνεχίζουμε όπως έχουμε. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ να έχετε. Και εγώ που είμαστε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για την νησί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.